πες, γιατί. Γιατί δεν θέλω να διακόψω. Ξέρω ότι το ξέρετε και το φτιάχνετε πολύ ωραία. Αφού δουλεύετε μαζί στο Δελφινάριο. Λέω μην τους το χαλάσω. Εσύ είσαι και η Δήμο. Θα μου βάλεις μετά τις φωνές. Σώπα καλέ, τι με βάζεις και να θα έτσι. Καλέ, εγώ σε είδα τότε στη... Εδώ και την ακούγεται και αυτός. Εντάξει, τότε στην 25 του Μαρτίου που χορεύαμε. Στην εκπομπή παραδοσιακό χορευτικό και χόρευες πάρα πολύ καλά. Ήμουν στο Λύκειο Ελληνίδων όταν ήμουν μικρή. Το Λύκειο Ελληνίδων είναι το νούμερο ένα. Για πάμε δεύτερο τραγούδι. Εδώ πάμε. Νομίζω ένα του Πάριο, αυτό είναι του Πάριο. Στίχη, το αφιερώνουμε. Φανταστική. Πάρα ευχαριστώ πολύ. Καλή. Δεν μου λες σκίζεις το Δελφινάριο τώρα που δεν ακούει. Α, ήρθε. Ναι, είναι και καλή και είναι και πάρα πολύ ευγενής άνθρωπος. Φαίνεται το έχουν οι νησιώτες αυτόν τον αέρα. Έτσι, σοβαρά. Και έχει αυτό που μου λέει κάθε. Νιώθω μια ασφάλεια το μαγαζί μαζί μου. Μου το λέει κάθε και μέρα. Και μου το έλεγε και εμένα, παιδιά, πριν, μέσα στο. Και τη ζαλίζω εγώ, γιατί ξέρεις, έχω και ψώνια με το τραγούδι και τη ζαλίζω. Λέω, πες μου εκεί το τραγούδι, πες μου εκείνο. Πώς είναι εκείνο, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Να μαθαίνει και τσαλκάτες από τα νησιώτικα και με βάζει να του λέω. Στέλλα, πρώτη φορά που εμφανίζεσαι σε επιθεώρηση. Κάνουμε και δύο πρωτιά. Και ο Δημήτρης, αυτό ήθελα να πω, μετά από πολλά χρόνια καριέρας και στο θέατρο πολλά χρόνια, πρώτη φορά κάνεις και εσύ επιθεώρηση. Ναι, δεν έχω ξανακάνει, πρώτη φορά. Πώς σας φαίνεται? Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Ίσως επειδή δεν είμαι στο δικό μου το χώρο και αισθάνομαι ότι είναι... Σαν την αλήθεια χώρο των θαυμάτων. Είμαι φιλοξενούμενη. Αλλά μου φέρονται τόσο καλά όλοι οι ηθοποιοί, οι επιχειρηματίες. Περνάω λες και πάω για καφέ, ας πούμε, και κάνω την πλάκα μου. Νιώθω τόσο όμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ, Δημήτρη. Εγώ θα σου πω κάτι. Η αίσθηση που ένιωσα στην πρεμιέρα, ναι, που είναι ένα θέατρο αμφιθεατρικό, που ήταν γεμάτο 3.000 ευρώ. Ήταν σαν να ένιωθα στο Ηρώδιο, παιδιά. Ίσως είναι υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά αυτή η αίσθηση που δίνει, αυτή την αίσθηση ένιωσα. Και βεβαίως αυτό που έχει το κοινό στο Δελφινάριο, ότι έχει μια αθωότητα
που εισπράττεις αυτήν την ορθότητα. Δεν έχεις αυτούς τους σνόμπ, τους ειδικούς, ξέρεις που. Και οι ειδικούς άνθρωποι είναι πάρα πολύ αυθόρμητοι και πολύ ειλικρινείς με αυτό το οποίο κάνει ο καθένας μας. Στέλνει με το τραγούδι της, εγώ με το χορευτικό κτλ. Περίμενα θα ήταν χειρότερα, για να σου πω τη μαύρη αλήθεια. Είχες ένα φόβο. Ναι, γι' αυτό δεν έχω κάνει επιθεώρηση όλα τα χρόνια. Πάντα είχα φόβο για την επιθεώρηση. Αυτή τη φορά δεν ξέρω, ήταν όλα πολύ σε καλά. Βεβαίως, να πούμε και μια αλήθεια, ότι ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που είναι ο σκηνοθέτης, φρόντισε να διατηρήσει τις ισορροπίες με έναν εξαιρετικό τρόπο. Πράγματι. Ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου είναι άλλη καραβάνα. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Σπουδαίος το ποιός. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Είναι κόμις άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος καταρχάς που έχει ήθος. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είχα την τύχη την πρώτη μου θεατρική χρονιά να την πολύ περάσω τυχερή με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στον Πολίτη Τρίτης Κατηγορίας. Που ήταν ένα έργο που και μια επιτυχία και ένα καταπληκτικό έργο. Από εκεί ξεκίνησα. Δηλαδή η πρώτη μου επαγγελματική. Και ο Τζιμπιλίκας βέβαια ήταν ένα άνθρωπο με ήθος φοβερό. Και με τον Βασίλη Τζιμπιλίκα έχω δουλέψει. Και ήμουνα και πολύ μόνα μαζί του. Και ήταν καταπληκτικοί άνθρωποι είναι αυτοί. Εγώ νομίζω ότι μετά από 100 χρόνια θα ξαναβγουν τέτοιοι άνθρωποι. Να ρωτήσω κάτι. Σε ποιον από τους δύο είπαν πρώτα ότι θα συνεργαστεί με τον άλλον? Στη Στέλλα είπαν πρώτα ότι θα συνεργαστεί με τον Δημήτρη. Όταν έκλεισα με τον κύριο Μαροσούλη, δεν ήξερα ότι θα είσαι εσύ. Όχι, νομίζω ότι η Στέλλα έκλεισε πρώτα, γιατί δεν νομίζω να. Δεν ήταν εγώ να είμαι. Δεν ξέρω τι έγινε, πάντως τι, μετά. Τι αισθανθήκατε εγώ όταν να μάθατε ότι θα είστε μαζί, πώς το πήρατε? Εγώ καταρχήν ήξερα τον Δημήτρη, ο Δημήτρης Παπάζογλου που είναι τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά και έχει δουλέψει την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τη Μαρινέλα και με τόσους άλλους μεγάλους. Και τον Μάριο, που δεν ξεχάσεις. Και όταν τον είδα έτσι από κοντά, λέω, στην αρχή ήμουν λίγο διστακτική. Είπες είναι πιο όμορφος καταρχάς. Καλά, αυτό σίγουρα. Αλλά πιο καλός, έτσι σαν χαρακτήρας γερού, τον έκοψα να δω ότι. Αλλά είναι τόσο καλός πραγματικά. Εξοικειωθήκαμε αμέσως με τον Δημήτρη. Εγώ να θέλω να σου πω κάτι. Εγώ επειδή έχω μια οικειότητα με τους τραγουδιστές, τους αγαπώ τους τραγουδιστές πολύ. Και δεν αισθάνθηκα άσχημα καθόλου. Ήταν σαν να ήταν της οικογένειάς μου η Στέλλα. Γιατί τόσα χρόνια με τους τραγουδιστές που εργάζομαι, τους θεωρώ πολύ δικούς μου. Για μένα όμως είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζομαι μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το λέω ειλικρινά. Τελειώνοντας τη σεζόν, θα γίνεις μία χορευταρού απίστευτη. Τίποτα, τη λέω να πάμε αρπαρτέζ να με παίρνει στα νησιώτικα. Γιατί τώρα που ξεκίνησα εγώ το χειμώνα και τραγούδαγα. Τη λέω γι' αυτό τι είπα, μαθαίνω τις αλκάτζες. Λέει βρε, μάθαινε στη ζωή ότι μαθαίνει καλό. Μάθε τέχνη και άστινα. Έτσι. Ναι, και λέμε τώρα όμως για χορογραφίες και για χορό. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε το καλύτερο γυμναστικό τμήμα από όλες τις εκπομπές. Αυτό το γράφουν οι εφημερίδες και οι κριτικοί, δεν το λέω εγώ. Θα το δεις και θα μου πεις. Κορίτσια, είμαστε και αγόρια, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε εδώ και το Δημήτρη, όπου σήμερα έχουμε πρέπει κριτική. Όχι, μην νομίζετε θα περάσετε από ντυσιόν, σας παρακαλώ. Τον καλύτερο σε αυτό για να μείνει άναυδος όπως ο κόσμος κάθε μέρα. Πάμε. Λοιπόν, είναι να αφιερώσουμε την περίπτωση χορογραφία στο φίλο μας στο Λάιτο Πετρομενίδη από Θεσσαλονίκη που ήρθε να μας δει σήμερα. Πάμε. Δεξί. Σε 4, 3, 2, δίστε. Πάμε, μάτς, δεξί, step touch. Το μπιστεπ ήταν αυτό, ε. Έτοιμοι και μπιστεπ. Και έτσι, πίσω.
πάνω. Άλλη μία πάνω. Ωραία, χέρια λίγο πίσω. Περπατά. Εντάξει. Εύκολο ήτανε. Μαράκι. Ναι. Μια και είσαι όρθια εκεί, δεν λες και το τηλέφωνο και το αυτοκίνητο που το έχετε μάθει τόσο ωραία. Α, τι το είπαμε. Και καμιά μέρα μπορεί να αρρωστήσω και να μην μπορώ να έρθω. 090 27 27, πάρτε τηλέφωνο. Για να κερδίσετε το αυτοκίνητο που θα γίνει στην κλήρωση, στο τέλος των εκπομπών. Ένας μόνο θα κερδίσει αυτό το ωραίο το αυτοκινητάκι, εμείς το ζηλεύουμε. Πάρε το τηλέφωνο από τώρα. Πάρε και ανάσα, μη σε χάσουμε. Αυτό που να τους πούμε είναι ότι ο τρόπος που το χορεύουν είναι τόσο φυσικός. Ακούστε. Και αυτό έχει μεγάλη αξία. Είναι πολύ φυσικός ο τρόπος που το κάνετε. Που το χορεύετε. Που το χορεύετε και αυτό έχει πολύ μεγάλη... Θα να μην καταβάλλετε καμία προσπάθεια. Ευχαριστούμε. Σημαντικό να τα ακούμε από όλους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, να φαίνεται τόσο απλό και άνετο. Καταρχάς είναι ακούραστες. Ακούραστη να πω, γιατί έχουμε και τον... Και... Αυτός που κάνει ου, τον Νίκο. Αυτός είναι. Και λοιπόν, βεβαίως αυτές οι χορογραφίες αυτού του τύπου έχουν επηρεάσει πάρα πολύ το εμπορικό, ναι. Το χορευτικό στυλ τα τελευταία χρόνια. Είναι και ακούραση, ζαρκάδια είναι. Ναι, ναι, ναι. Όταν δεν Μπράβο. Κάνουν γυμναστική, εδώ χοροπηδούν, πηγαίνουν κάτω, ανεβαίνουν, δεν έχουν ησυχία. Και με τη χαρά το κάνουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί αυτό ισχύει για όλες τις δουλειές. Αν δεν αγαπάς τη δουλειά που κάνεις... Δεν έχεις και αποτέλεσμα. Ακριβώς. Τα παιδιά την αγαπούν πάρα πολύ τη δουλειά Όμως τους και γι' αυτό συμβαίνει και πολλοί που δεν αγαπάνε και πετυχαίνουν. Τώρα αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτή είναι μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι για πρωινή εκπομπή. Α, σίγουρα. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Ναι, ναι. Στέλλα, δεν θα φύγεις στα νησιά φέτος. Όχι, αφού θα είμαστε στο Δευτέρα μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Δεν θα σου λείψουν, δεν θα αρχίσουν να παραπονιούνται. Θα μου λείψουν, ναι. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά θα κάνω διακοπές εδώ με την οικογένειά μου, σε κάποιο ξενοδοχείο εδώ στη Βάρκιζα. Και νομίζω θα το αναπληρώσω. Κάναμε και το Δελφινάριο νησί για να τραγουδάει, οπότε... Το τερπνόντα του ωφελή μου. Μύκονος έχει γίνει. Μύκονος έχει γίνει. Θα ακούσουμε τώρα το επόμενο. Θα χορέψεις με τη Στέλλα τώρα. Μία φορά. Έχει και ζέστη. Αυτά γίνονται άρπαξ που λέει η Γιουλάκη. Ξέρεις, θα πάρει να πιάσεις το αυθόρμα. Τώρα θα είναι σικέτο. Λοιπόν, τρεις τραγούδι Στέλλα Κονιτοπούλου. Για να ακούσουμε. Ξεφαντωτικό θα είναι και αυτό. Τηλέφωνο μιλιά, κάτι τράβησε.
εσύ δεν ξέρεις και τους στίχους. Έλα Στέλλα μου εδώ. Αυτός κάνει ντουέτο από τον καναπέ. Πρέπει να σου το πω. Τώρα απ' έξω ξέρεις όλους τους στίχους. Τα ξέρω, τα έχω μάθει. Αλλά και τα ήξερα και πριν όμως. Όλα. Όταν είσαι στο θέατρο της είπα αυτό το τραγούδι, θυμάσαι. Ναι, ναι. Ξέρεις τα ξενάκια. Δεν ακούω για σεμάκια το. Τα ξενάκια που λες. Τα ξενάκια και το λέω πάλι. Τα ξενάκια μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Δεν είναι υπέροχο τραγούδι. Πάρα πολύ. Και το άλλο, το αυτό που λες στην δεύτερη σου εμφάνιση, το πρώτο. Το αυτά που έχουμε ποτέ δεν τα εκτιμάμε. Αυτό βέβαια. Τα ξέρα, από κρεπτόρι τα ξέρω. Στέλλα, στο θέατρο την πρώτη στην πρεμιέρα, είχε τρακ. Κατά παράξενο τρόπο όχι, δεν ξέρω γιατί. Γιατί δεν είναι, ας πούμε, το μαγαζί. Ίσως μου έχει περάσει μέσα μου το ότι ακριβώς δεν είναι ο δικός μου χώρος και δεν αισθάνομαι άγχος. Α, ωραίο αυτό. Μ' άρεσε. Ούτε τρακ, τίποτα. Δεν ήταν ο χώρος της και σου λέει: εμένα δεν θα μου ρίξουν και πολλές ευθύνες. Ναι. Οπότε. Δεν είμαι θέατρινα, θέατρινα καθαρό εμεί. Και έτσι νομίζω ότι βγήκε πολύ αυθόρμητο αυτό. Είχα εντωμεταξύ και το μπαλέτο όλο του. Το μάστερ. Και αυτά. Και πιστεύω ότι. Όχι, δεν την πετάξαμε τώρα στην αρένα, γιατί πρόκειται για μια αρένα το Δελφινάριο. Δεν την πετάξαμε έτσι εκεί πέρα. Προσπαθήσαμε να την στολίσουμε, να μην νιώθει ανασφάλεια. Και είναι φυσικό ένας άνθρωπος που είναι τραγουδιστής να το πετάξει σε μια αρένα. Τι να κάνει. Στεναχωριέστε που δεν θα κάνετε έτσι, που δεν θα φύγετε διακοπές. Εγώ ναι. Θα σου πω αυτό που με κουράζει που είναι που είδε οι απογευματινές παραστάσεις στο θέατρο. Ναι. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Δηλαδή αυτό το πρωί με τον ήλιο να βγαίνει. Ναι, με τον ήλιο ντάλα τώρα να παίζει. Και να χορεύει ειδικά είναι ακόμα δυσκολότερο. Πιο δυσκολότερο ξέρει γιατί δεν έχει και τη μαγεία που έχει τα βράδια μα το βράδυ με τα φώτα κτλ. Του καπνού που χρησιμοποιεί εσύ. Και αυτό ο λόγο το δεν απασχολεί ιδιαίτερα, να σου πω. Σα αρέσουν οι διακοπέ. Α, πάρα πολύ. Και ιδιαίτερα η θάλασσα. Τρελαίνεσαι, γι' αυτό ρώτησα. Ναι, 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 πολύ. Πέρσι έκανα βέβαια 15 μέρες στη Χαλκιδική, φέτος τίποτα. Πέρσι κι εγώ με το Θεσσαλικό που ήμουν, όλο διακοπές κάναμε, γιατί ήταν οι παραστάσεις συγκεκριμένες, 30 παραστάσεις όλο το καλοκαίρι, στα αρχαία θέατρα όλης της Ελλάδας, οπότε όπως καταλαβαίνεις, σε μικρατικό θέατρο, σε τέτοιου είδους θέατρα, πας, ναι, πας 3 μέρες πριν να κάνεις τις πρόβες σου, να ξεκουραστείς για να παίξεις μία. Οπότε ξεκουράζεσαι και περνάς πολύ καλά. Εγώ τώρα δεν ξέρω πώς θα γίνει. Εσύ θα αυτό να πραγματοποιηθεί. Θα πάω, βέβαια. Δεν ξέρω πώς θα πραγματοποιηθεί αυτή η ευχή. Να κάνετε και διακοπές και να είστε πάντα στις καλύτερες δουλειές. Δεν ξέρω, αλλά θα την πω την ευχή. Ευχή σου το εσύ. Λοιπόν, θα κάνουμε και εσύ. Λοιπόν, καταρχάς θα κλείσουμε φινάλε με σένα, Στέλλα, με το potpourri αυτό που έχεις ετοιμάσει που είναι υπέροχο. Είναι από παλαιότερες δουλειές. Βέβαια. Είναι όλες οι καλύτερες δουλειές συγκεντρωμένες και νομίζω είναι και πολύ ωραίο δώρο για τους τηλεθεατές. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Παπάζογλου πάρα και πολύ. Και να σας ένα φυλάκι. Να μου δώσεις 2 φυλάκια. Φιλάρα. Καλή επιτυχία. Και εσύ. Ό,τι πιάνεις στα χέρια σου χρυσό να γίνεται, που έλεγε η γιαγιά μου, μαλαματένιο. Την Ηρώ μου Κιού πάρα πολύ. Εγώ να σας στείλω το φιλί γιατί μας δεσμεύουν τα μικρόφωνα. Η κόρη σου να είναι πάντα καλά, να πάρεις να την πάρεις τώρα που κάνει μπάνια κάτω στη θάλασσα και τη Στέλλα βέβαια. Να της ευχηθούμε την παρθενική της εμφάνιση στο θέατρο να μην είναι και η τελευταία, να είναι απλώς το ξεκίνημα και άλλες τέτοιες επιτυχίες. Και βέβαια πολύ. Να ευχαριστήσουμε εσάς που για ακόμη ένα πρωινό διαλέξατε την εκπομπή του Sky για να ψυχαγωγηθείτε και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα και καλοκαιρινά. Εδώ από το Island, στη Βουλιαγμένη, σας ευχόμαστε μια καλή μέρα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10. Να είστε συνεπέστατοι, φιλιά. Αχ, μ' αρέσει αυτό, τρελά.
Salud.